Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά. Αυτό είναι το λούπινο, το θυμάσαι κάποια, ε? Το λούπινο το αφήνουμε να μεγαλώσει, το βγάζουμε τους βολβούς όταν ξεραθεί και τους διασπείρουμε. Το λούπινο έχει πάρα πολύ άζωτο. Τα βλέπετε πώς είναι? Με τι μοιάζουν? Φασόλια. Στα ταξίδια μας έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι παρακολουθούν σπάνια ή απειλούμενα είδη πουλιών. Άλλοι ασχολούνται με τέχνες ή και με επαγγέλματα που είναι υπό εξαφάνιση. Εδώ πέρα θα δούμε τον Αλέξανδρο. Τι έκανε αυτός? Άφησε τη ζωή της Αθήνας και ήρθε εδώ σε ένα οροπέδιο έξω από την Ιουλίδα για να ασχοληθεί με μια παραγωγή η οποία είναι υπό εξαφάνιση. Ποια είναι αυτή? Η άνυδρη καλλιέργεια αμυγδάλων στις Κυκλάδες. Πάρ' τον τώρα, μου τα πει όλα. Γεια σας! Τι κάνετε? Ό,τι προλαβαίνουμε. Γεια σας, κοριτσιά. Καλά είστε? Καλώς όρισες, Φαρμαξοτάρης. Αλέξανδρος, έτσι. Αυτό είναι με αγάπη, Ζερόμ. Πόπο, τι υποδοχή. Είναι η σπάνια μολόχα. Η σπάνια μολόχα, έτσι. Σαν κι αυτή δεν θα βρω πουθενά άλλου. Όντως. Ξοτάρης. Τι σημαίνει το ξοτάρης? Ξοτάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει μακριά από τις ανέσεις πόλης. Ναι. Αλλά τα παλαιότερα χρόνια ήταν οι άνθρωποι του νησιού οι οποίοι ζούσαν μακριά από το κέντρο του νησιού, από το εμπορικό δίκτυο. Σαν να λέμε outcast. Ακριβώς. Και μαθαίναν να καλλιεργούν, να έχουν μια αυτονομία. Ναι. Και να ζουν τελείως ελεύθερα σε αυτό το περιβάλλον. Με πολύ όμορφη παρέα, έτσι. Ναι, ναι. Πώς σας λένε? Εμένα με λένε Αντωνία. Αντωνία. Εμένα Κύρα. Κύρα. Εμένα Κάτια. Γεια σου, Κάτια. Γεια σου, Αντωνία. Γεια σου, Κύρα. Τι κάνετε? Αυτά τα μαζέψατε εσείς? Ναι, ναι. Εδώ ζείτε? Ναι, ναι. Πόπο, μακριά από όλους και από όλα, ε. Ναι. Leave your troubles at the door. We're gonna step in tonight. Easy. Αυτό το δέντρο που βλέπεις μεγαλώνει χωρίς νερό. Το έχω φυτέψει εγώ. Έχω φυτέψει 310 σε αυτή την επικράτεια. Εσύ πριν από 19 χρόνια, ποιος άνθρωπος ήσουνα? Ήμουνα σε μια πολύ καλή θέση. Ήμουνα πολύ ικανοποιημένος από τις αποδοχές μου. Είχα κλιματισμό, καθαρό κρεβάτι. Είχα τις άριστες συνθήκες. Αλλά κάποια στιγμή τα βάλαμε τον εαυτό μου γιατί με έπιανα να σχολιάζω τον συνάνθρωπο ή την επικαιρότητα και αντιλήφθηκα ότι θα πρέπει μόνος μου να ξεκινήσω μια αλλαγή που θέλω να τη συναντήσω και τριγύρω. Να σου βάλω ένα μαντιλάκι γιατί μας βαράει λίγο ήλιος τώρα. Εννοείται. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπουμε, είναι σε μεγάλη ποσότητα τα λούπινα. Αυτά λοιπόν τα αφήνουμε, ξεραίνονται φυσικά, μας κόβουν τον ήλιο, οπότε πέφτει η θερμοκρασία του εδάφους, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αφυδάτωση της γης. Δεν έχουμε νερό εδώ να ποτίσουμε, οπότε ψάχνουμε να βρούμε άλλες εναλλακτικές γεωργικές τακτικές και μια από αυτές είναι και η φυσική καλλιέργεια, η οποία μας έδωσε την ιδέα να διασπείρουμε σπόρους ωφέλιμους για τη γη, που σε βάρος της αγριάδας των ζυζανίων, μεγαλώνει και μας δίνει ωφέλιμα στοιχεία. Τα λούπινα είναι της οικογένειας των ψυχανθών. Ναι. Είναι πάρα πολύ πικρά. Όταν το ανοίξουμε μέσα, τώρα βέβαια είναι σε πρώιμο στάδιο, θα δούμε ότι έχει κάτι πολύ μικρά φασολάκια. Ναι. Βλέπεις? Ναι, ναι. Εγώ τα τρώω. Καλά κάνεις. Γιατί έχω φάει πολλές πίκρες, τώρα τις τρώω από τη φύση, όχι από τη ζωή. Τι να σου πει το φασόλι, ε? Ναι. Ναι. Ποια είναι η ιστορία του, αυτού του... Στο νεκρωματίο το έδινε, στα δείπνα της Εκάβης. Κάτσε, γιατί έτσι μας λέει. Έπαθα λίγο ανέβρισμα. Ταλαιπωρία. Όπω! Πάμε κέντρο υγείας. Σε βλέπω πολύ ψύχραιμο αυτό που τρως, ε. Ναι, ναι, ναι. Θα σου δώσω ένα? Όχι, σου έχω κεράσει. Εντάξει. Και γιατί διάλεξες τη Τζιά τις Κυκλάδες να κάνεις αυτό το... αυτή την επανάσταση, ας πούμε? Εντυπωσιάστηκα με τη Τζιά. Είχα έρθει ως ψαροτουφεκάς και ως κυνηγός. Αλλά διαβαίνοντας τις καλλιέργειες, τις παρατημένες, κλωτσούσα συνεχώς αμύγδαλα. Και είπα, τελικά τι θα γίνει, και εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει την επικαιρότητα, ασχολούνται με τον συνάνθρωπό του, ή μήπως να κάτσει να ασχοληθεί με κάτι το οποίο κανείς
δεν έχει σκεφτεί να κάνει. Να βοηθήσει δηλαδή να διατηρηθεί η άνυδρη Γεωργία, γιατί μπορεί τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε θέματα με το νερό, είπα πριν από 18 χρόνια. Τώρα λοιπόν το βλέπω να μου συμβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να το αντιμετωπίσω, αλλά τουλάχιστον είμαι μια ελπίδα, γιατί όπως είδες και εσύ, έχουμε πράσινο, χωρίς να έχουμε κάνει κατάχρηση του νερού. Αυτή είναι πόντως μια λύση στο πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος. Οι Κινέζοι λέγανε ποιος Έλληνα πεθάνει όταν έχει φασκόμηλο το Μάη. Είναι η περίοδος που το μαζεύουμε τα ανθοφόρα του τμήματα, ναι. Κόψε όσα μπορείς και από αυτά με τα λουλούδια, ναι. Και θα σου δείξω κάτι. Ωραία. Κόβουμε. Ναι, ναι. Με το χέρι, έτσι. Πάει το πρώτο λουλουδάκι. Δοκίμασε να δεις τη γεύση του. Αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Βάλ το και δοκίμασε το. Το πρώτο πράγμα που δεν είναι πικρό σήμερα. Κόψε μπόλικο φασκόμηλο να κάνουμε ροφήματα πάνω. Ωραία, ωραία. Να δροσιστούμε. Τούτο εδώ το δέντρο του είχα γράψει και ένα ποιηματάκι κάποτε, στο οποίο καθόμαστε στο νήσιο του πια, ναι. Και μεγαλώνει τα τελευταία 5 χρόνια χωρίς καθόλου νερό και σύμφωνα με τα πρότυπα της φυσικής καλλιέργειας, που σημαίνει ότι δεν το κλαδεύουμε, δεν το πειράζουμε, το αφήνουμε να πάρει το φυσικό του σχήμα. Για πες μου το ποιηματάκι. Δέντρο γερό, δέντρο τρανό, δέντρο καμαρωμένο, ένα σποράκι ήσουνα που δεν πήγε χαμένο. Και όσο το έλεγες αυτό το πράγμα, μεγάλωνε το δέντρο. Όχι τόσο ταυτόχρονα. Δεν είμαι ο Τζάκι Φασολιά. Το πότσες με το ποίημα. Δέντρο τρανό, δέντρο τρανό, δέντρο καμαρωμένο, ένα σπορά κι ήσουνα που δεν πήγε χαμένο. Ωραία μου, ευχαριστώ για όλα. Καταλαβες. Κατάλαβα, ναι. Αυτό. Αυτό, εμένα αυτή είναι η δικιά μου δουλειά. Ξέρω τι καλλιτέχνες. Φυτεύω τραγούδια. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Ναι. Μιλάς καρδιές όλων. Και αν και η εκπομπή σας φαίνεται ανάλαφρη, είναι επιμορφωτική. Δείχνετε την αληθινή Ελλάδα. Όχι τα κακοσκημένα. Η πλειοψηφία είναι σύμφωνα με αυτά που δείχνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που, το οποίο κάνετε, το οποίο τονώνει και εμάς. Γιατί κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή σας, μας πιάνει μια μιζέρια. Λέμε, αχ, περάσει και αυτό το επεισόδιο. Γι' αυτό θα βάζεις στο Netflix, θα βλέπεις ξανά το επεισόδιο. Α, δεν το γνώριζα αυτό. Αυτό, βάζει Netflix. Πάμε μέσα. Ναι, ναι, πάμε φύγα μέσα. Φύγαμε μέσα. Ναι. Σε αφήνω στις φίλες μου. Στις δικές μου φίλες. Καλώς. Και πάω να συνεχίσω εγώ γιατί έχω μπλέξει. Ωραία. Τι γίνεται, κοριτσιά? Είναι μηχανή ψυχρής έκφυψης. Από πέρα κάνει τα chips, ναι. Και από πέρα το λάδι. Α, ωραία. Και μετά αυτά τα βάζουμε στο μήλο και φτιάχνουμε τα μυγμαλοβούτυρο. Ωραία. Και α, αυτό το τζάμι. Πρέπει να είναι ανοιχτό αυτό το τζάμι. Μην τρώω, Τζέι. Δεν τρώω. Ήθελα να. Εντάξει. Άρα, παίρνουμε τα chips. Και το λάδι. Και τα ρίχνουμε εδώ και τα ρίχνουμε μέσα. Για να κάνει κι εσύ. Μην τρως, Ζέρο. Δεν τρώω. Για βάλε εδώ πέρα τα τσίπς. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Ναι, είναι. Πώς δοκιμάζω? Το δάχτυλο. Το δάχτυλο με το δάχτυλο. Έχει τέτοιο, φοβάμαι. Πώς το κάνεις? Όχι, απλά το βάλει. Εδώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε! Είναι τέλειο αυτό! Πού είσαι?
Το ταξίδι στη φύση έχει επιστροφή ή είναι one way ticket? Είναι ατελείωτο. Άρα πρέπει όλοι να μάθουμε ότι σε ένα τόπο που πάμε πρέπει να φυτέψουμε αυτά τα οποία βρήκαμε εκεί. Και ό,τι συναντούμε πρέπει να το βοηθήσουμε να διατηρηθεί για τους επόμενους, γιατί εμείς δεν είμαστε διαχειριστές. Είμαστε απλά νικάριδες. Σε τέλειος. Και εδώ, σύντομα πολύ, θα δούμε τα αποτελέσματα της άνεδρης γης και της δικής μου προσπάθειας. Αρχικά σου έχω εικόνα από τα 17 διαφορετικά έδια αμυγδάλου που έχουμε στο νησί. Ναι. Και κατόπιν είναι τα βότανα, το μείωμα βοτάνων, ελιές, τα ασκόμηλα, τα αμυγδαλά μας. Εδώ σου σπάσα να δεις τη διαφορετικότητά τους. Ναι. Το λευκένο με μια ιδιαίτερη τεχνική. Ρίγανες, λάδι που βγάζουμε εμείς, σίκα, τσάι και χαμομήλι. Εγώ πρέπει να φύγω. Δεν θα μείνεις για καλοκαίρι, ε. Δεν βγαίνει. Όλοι έτσι μου φεύγετε, για λίγο μου μένετε. Να σου παίξω ένα τραγουδάκι. Να μου παίξω ένα τραγουδάκι. Άντε να σου παίξω ένα τραγουδάκι, γιατί εσύ μου κάνεις ένα αφιέρωμα πιο πριν και εγώ θα σου πω κάτι το οποίο δείχνει κάποια πράγματα. Είμαι όλος αυτιά. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σα λουλούδι, ρε ζερό μου, θα μας κόψει μια ναυγή. Θα μπορούσα να πεις και άγριο ρίγανη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.